Στις Χάλεπες προσέρχονται από το πρωί σήμερα οι έμποροι του Βόλου με τον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου να καλεί τα μέλη του να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία. Οι κάλπες άνοιξαν νωρίς το πρωί και αναμένεται να κλείσουν περίπου στις 9 το βράδυ. Ο πρόεδρος πάντως των εμπόρων, κ. Οντόπουλος, επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι η αγορά έχει περάσει από συμπληγάδες τα τελευταία χρόνια λόγω των διαδοχικών κρίσεων και υπάρχει η ευχή αλλά και η προσδοκία να ανακάμψει. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στην πολιτεία ότι οι έμποροι και σε τοπικό επίπεδο θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν τα ζητήματα που τους απασχολούν και να επιζητούν άμεσες λύσεις. Ακόμα μια εκλογική διαδικασία στις πολλές του 2023. Η εκλογική διαδικασία του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου. Μετά από τα 3 χρόνια της διοίκησης καλούνται οι έμποροι να ψηφίσουν ξανά για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου των Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Εμπορική Επιχειρηματικότητας και της Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι κάλπες έχουν ανοίξει από νωρίς το πρωί και θα είναι ανοιχτές μέχρι και τις 9 η ώρα το βράδυ. Καλούμε σε μαζική συμμετοχή τους συναδέλφους εμπόρους, ούτως ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να αναδείξουν την διοίκηση αυτή η οποία θα ηγηθεί του Συλλόγου για την επόμενη τριετία. Μέχρι στιγμής ο ρυθμός προσέλευσης είναι ικανοποιητικός για τα δεδομένα της ώρας, καθώς όλοι οι έμποροι έχουν και τις εργασίες τους και τα ωράρια είναι αρκετά δύσκολα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν αρκετές ώρες και μέσα στο μεσημέρι και μέσα στις μεσημεριανές ώρες θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους. Κατεβαίνουμε σαν ενωτικό εμπόριο και περιμένουμε σύσσωμο τον εμπορικό κόσμο σήμερα να έρθει να ψηφίσει. Όσοι είναι τακτοποιημένοι έχουν δικαίωμα να έρθουν και να ψηφίσουν για το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε μεγάλο αγώνα μπροστά μας. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα επιδιώξουμε από την τωρινή κυβέρνηση, από την νεοεκλογήσα κυβέρνηση, και πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι, σαν μια γροθιά, να προχωρήσουμε για τις διεκδικήσεις, τις οποίες έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η αγορά και ο εμπορικός κόσμος. Η συμμετοχή ως τώρα είναι πάρα πολύ καλή. Κυρίως στις πρωινές ώρες, παραδοσιακά κορυφώνεται λίγο πριν το κλείσιμο των καταστημάτων και στο άνοιγμα των απογευματινών ωρών. Εμείς έχουμε αποδείξει σαν συνδυασμός όλα αυτά τα χρόνια την παρεμβατικότητά μας, την προσπάθεια που έχουμε κάνει για το Σύλλογο. Αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε ενωμένοι. Τα προβλήματα είναι πολλά και είναι για όλους τους εμπόρους ανεξαρτήτου κλάδου. Θέλουμε συμμετοχή, θέλουμε όλοι οι έμποροι να είναι ενωμένοι, γιατί περνάμε πάρα πολλές δύσκολες εποχές και έρχονται ίσως και δυσκολότερες. Λυπούμαστε πάρα πολύ για τη λάσπη που έχει πέσει σήμερα και για αυτές τις άσχημες ανακοινώσεις που έχουν βγει στα μέσα όσον αφορά τη διαδικασία. Εμείς έχουμε να τονίσουμε ότι η διαδικασία είναι 100% διάφανη και σωστή και όποιος έχει αντίθετη άποψη από αυτή μπορεί να προσβάλλει αν θέλει τις εκλογές. Γιατί βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις σήμερα που το λιγότερο είναι εμετικές. Σαν ενωτικό εμπόριο, το λέει και το όνομά μας, είμαστε ένας πολυμετοχικός σύλλογος, θέλουμε τους πάντες μέσα, δεν χρωματιζόμαστε, κάνουμε αγνό και υγιή συνδικαλισμό και θα παρακαλούσαμε τους συναδέλφους σήμερα να έρθουν να ψηφίσουν για το καλό των εμπορικών καταστημάτων.